έτσι γενική όλη έτσι και για κάποια παραπάνω πράγματα που θέλουμε να πούμε. Θα προσπαθήσω να κάνω μία αντικειμενική από αυτό που έχει βγει από τις συζητήσεις, μία περίληψη, μήπως και καλύψω όλα τα παιδιά και δεν σας φάμε τόσο χρόνο ώστε να περάσουμε στις ερωτήσεις, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, μετά την κηδεία του Παύλου μαζευτήκαμε σε ένα χώρο άνθρωποι που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μαζευτούμε στον ίδιο χώρο πια. Εκεί ήταν μια τρομερή έτσι, ανθρώπινη εμπειρία για κάποιους. Νιώσαμε, χάσαμε, κερδίσαμε, θυμηθήκαμε, ξανασκανάραμε. Τέλος πάντων, μέσα από αυτές τις συναντήσεις γίνανε τρεις συναντήσεις. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, με διαφωνίες πολλές, πιο πολλά όμως ήταν αυτά που θέλαμε να κάνουμε μαζί, από αυτά που ήταν σε διαφωνίες, παιδιά, όπου νιώθετε ότι κάνω λάθος, με διορθώνετε. Το κάνω για να κερδίσουμε χρόνο. Είπαμε ότι εμείς θα μιλήσουμε για τον Παύλο, είμαστε ακόμα στην περίοδο του πόνου. Μην περιμένετε λοιπόν πολύ συγκροτημένα τα πράγματα στο κεφάλι μας. Συγχωρέστε μας αν δεν μπορούμε να σας δώσουμε το καλύτερο από εμάς για το καλό της συζήτησης ή για το καλό της κοινωνίας. Μιλάμε εν βρασμό. Γιατί το κάναμε τώρα και δεν περιμέναμε να οριμάσει όπως προτείνανε κάποιοι άλλοι να συμβεί αυτό? Το κάναμε γιατί δυστυχώς μιλάνε όλοι για τον Παύλο. Και έπρεπε να μιλήσουμε εμείς έστω και εν βρασμό ψυχής. Άρα λοιπόν, εμείς επειδή θα έχουμε πορεία με τον Παύλο, αυτοί θα ασχοληθούν ακόμα μέχρι να πεθάνει ο επόμενος. Εμάς και ο επόμενος να πεθάνει, ο Παύλος είναι μαζί μας. Έχουμε πορεία, δεν γλιτώνουμε από το που στην Αντίποδα. Θα είμαστε μαζί του για χρόνια και θα κάνουμε τα πράγματα σαν να είναι και ο Παύλος εδώ. Και αυτό θα συμβεί οποιοδήποτε από εμάς πια φύγει. Επειδή δεν θέλουμε να φύγει κανείς από εμάς, θα κοιτάξουμε να κάνουμε τα πράγματα λοιπόν πιο όμορφα. Ωραία. Πάμε τώρα στο διαδικαστικό. Είχαμε πει ότι οτιδήποτε και να έχει ο καθένας στο μυαλό του, δεν θα το πετάξει μπροστά σας σαν πρόταση. Ξέρουμε όλοι ότι οι δημοσιογράφοι και αυτοί, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, όσοι την κάνουν, θα διαλέγανε κάποιες ατάκες μας για να τις βάλουν τίτλους. Το ξέρετε οι περισσότεροι, κάποιοι λόγω χώρου, κάποιοι λόγω χώρου εδώ, θα το κάναν όμως έτσι. Συνηθίζεται. Όσο και καλοί άνθρωποι δημοσιογράφοι να βρίσκονται μαζί μας, το έχουν κάνει και αυτό. Το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια στο βετσί μας. Άρα λοιπόν, λέγαμε μην τους δώσεις τίτλο. Γιατί δεν υπάρχει τίτλος. Ο τίτλος είναι ο Παύλος σήμερα. Τίτλους βάζουμε στα τραγούδια μας, βάζουμε στους δίσκους μας, βάζουμε στα είδη που κάνουμε, βάζουμε στην τεχνοτροπία μας, βάζουμε στην τρέλα μας, βάζουμε παντού. Όχι και σήμερα εδώ. Τίτλο. Σας παρακαλώ λοιπόν, κρατήστε μου, κάντε μου αυτή τη χάρη. Και επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που δεν ξεχνάει εύκολα, αν δω άλλο πράγμα, θα αναγκαστώ πάλι να το χρωστάω κι εγώ και θα γίνομαι όπως τα τελευταία 20 χρόνια ίδιος μούλος με τους δημοσιογράφους όπως ήμουν και πριν. Μαλακώστε με κι εσείς, τα υπόλοιπα παιδιά με γλυκάνανε. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή για όποιον ξέρει περί τίνος πρόκειται και ποιος είναι ο καθένας εδώ πάνω. Κάντε το κι εσείς αυτό, γλυκάνετε μας λιγάκι, γράψτε την ουσία από τα πράγματα. Η ουσία λοιπόν είναι ο Παύλος. Ωραία. Και επειδή δεν ξέρετε, θα προσπαθούμε να σας αφηγηθούμε εμείς τι είναι ο Παύλος. Τώρα, για την κοινωνία αφηγούμαστε 20 χρόνια. Δεν θα γίνει κανένας τιμητής μας. Η σιωπηλή και η σκυφτή, στο χιπχό παρακαλώ, να το βουλώνουν μπροστά. Από το πιο ανήσυχο μέχρι το πιο χαζοχαρούμενο, μέχρι το πιο φαντεζή, ξέρουμε εμείς κατά βάθος ότι υπάρχει μία κοινή συνισταμένη. Και ας μην την παραδεχόμασταν ποτέ. Υπάρχει. Είμαστε υπέρ της ανθρωπιάς. Απ' τη φύση μας ο κώδικας είναι αντιρατσιστικό. Μάλλον δεν είναι ρατσιστικός, γιατί το αντιρατσιστικό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει να μην είσαι ρατσιστής. Τώρα αν θες να είσαι αντιρατσιστής, να είσαι. Εμένα με ενδιαφέρει να μην είσαι ρατσιστής.
Γι' αυτό διαλέξαμε το hip-hop για να μιλάμε. Δεν το διαλέξαμε μόνο επειδή ήταν εύκολο και αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Το διαλέξαμε επειδή από εκεί που το βρήκαμε, αυτά τα μηνύματα έφερνε και αυτή τη θεματική. Παιδιά, με διορθώνετε, όπου... Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Παρακαλέσαμε ένας τον άλλον να μην δώσει σε αυτά τα καθάρματα ένα target group παιδιών έτοιμο σαν εχθρό. Ωραία. Γιατί μπορεί η δική μας, άμα θέλετε να μιλήσω για την πλευρά μου, τα παιδιά που συναναστρέφουν όλα αυτά τα χρόνια του Λομπάμπ να είναι έτοιμοι και για το πιο κακό και όπως σίγουρα και τα άλλα παιδιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορεί να το κάνεις πρόταση αυτό. Όταν θα σπάζουν οι καραφλοί τα 15χρονα με το στραβό το καπελάκι στην παραλία που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ποιος θα τα χρεώνεται αυτά? Εμείς δεν θα ζήσουμε εύκολα και άνετα μετά από αυτό. Σφαχτάρια εμείς λοιπόν περισσότερο δεν τους δίνουμε. Τώρα το τι θα κάνουμε, ξέρετε όλοι ότι αυτοί που κάνουν σοβαρά πράγματα σε αυτή τη χώρα χρόνια δεν τα λένε πριν. Έτσι δεν είναι? Μην μας ζητάτε λοιπόν να σας πούμε, είμαστε στην πρώτη φάση, να σας διηγηθούμε την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη και την έκτη φάση. Αυτά δηλαδή που τόσα χρόνια, άσχετα με το τι αφηγούμαστε, τα κάνουμε. Μας έχετε δει παντού. Παντού έχετε δει χιχόπερ. Στις πορείες, στις καταλήψεις, στα κλαμπ, στα στριπτιζάδικα, στα σκυλάδικα, τους έχετε δει παντού. Είναι παντού. Εντάξει. Άρα λοιπόν, όσοι το λέει η καρδιά τους και μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω που μας ζητάτε να πούμε, λες και τόσα χρόνια ήμασταν αδρανείς. Εγώ εκεί νιώθω άβολα. Δέχομαι παρατηρήσεις, λες και τόσα χρόνια εμείς ήμασταν με βουλωμένο το στόμα, δεν είμαστε καλά τώρα. Δηλαδή οι έντεχνοι και άλλοι καλλιτεχνάδες τι κάνουν τόσα χρόνια? Δεν θα πρέπει να ντρέπεστε με αυτός ο Χαρούλης και ποιος άλλος, ο Παπακοσταντίνου και όλοι αυτοί οι σαχλαμάρες γεμίζουν δύο φορές το λιγαβιτό? Για μένα είναι ντροπή για αυτή τη χώρα αυτή. Και το δηλώ, όχι, εγώ λέω και ονόματα γι' αυτό. Ωραία. Αυτοί δεν μας σταθήκανε ποτέ. Μας υπήρχαν άνθρωποι που μας στείλανε μηνύματα για τον Παύλα μας, σας πω ποιοι είναι, θα ντρεπόσαστε κι εσείς. Και δεν πήραμε ούτε ένα μήνυμα. Και έμαθα τώρα ότι ετοιμάζονται όλοι αυτοί οι έντεχνοι να κάνουν μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον Παύλο. Ωραία. Εντάξει. Ρε πιστεύεις. Αφήστε λίγο χώρο, ρε μαλάκια. Αφήστε λίγο χώρο σε αυτούς που πρέπει να προμόσκυλα να πούμε. Εσείς το φέρατε το πράγμα από εδώ, δεν το φέρετε το θηρίο που πήγε στα στριπτιζάδικα και στα σκυλάδια και τραγούδια και με τις ξεφωνές. Αυτοί το φέρανε το πράγμα εδώ. Πολιτισμικό είναι το θέμα, πολιτιστικό είναι το θέμα, μουσικό είναι το θέμα. Και επειδή τόσο καιρό τους βαράγαμε ξεχωριστά, τώρα θα τους βαράμε από όλες τις μεριές. Δεν θα ησυχάσουν με την πάρτη μας. Θα γίνουν άνθρωποι. Θα πάρουμε το χώρο που μας πρέπει μέσα στα πολιτιστικά πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Αυτό ήθελε ο Παύλος, αυτό θα κάνουμε. Ο Παύλος έκλεινε συναυλίες και κοίταγε να φέρει κοντά ανθρώπους να κάνουν τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε από τα τραγούδια. Θα ρίξουμε τα μούτρα μας αν αντέχουμε, γιατί μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουμε μαζί συναυλίες. Δεν μπορεί ξαφνικά μετά από 20 χρόνια να ρίχνουμε τον κόσμο ανακατεμένο, επειδή εμείς είμαστε μαλάκες. Δηλαδή τώρα ξαφνικά τα ξεπεράσαμε. Ξέρεις, ελάτε παιδιά, αγαπηθείτε κι εσείς. Γινείτε ένα, έχετε βγάλει τα μάτια σας. Αυτά θέλουν διαδικασίες, το καταλαβαίνετε σιγά σιγά. Εντάξει, δεν είμαστε χίπηδες. Είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει βία, σε βίαιες γειτονιές. Και κάνουμε την υπέρβαση να μιλάμε σήμερα εναντίον της βίας. Τώρα όσον αφορά το πολιτικό. Όλοι έχουμε δώσει το στίγμα μας για τις ανησυχίες μας, τις πολιτικές. Δεν θα πάρετε από μας κοινή γραμμή. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε, να σας πω εγώ άμα θέλετε, μπορείτε να τα κάνετε σε συγκεκριμένα μέρη. Από την Περισσό, από την Ριγκύλης, από τη Χαριλάου Τρικούπη και από άλλα σημεία. Μπορείτε να παίρνετε τέτοια δελτία τύπου και να βγάζετε μια άκρη. Από εμάς δυστυχώς τέτοια κοινή γραμμή δεν θα πάρετε γιατί δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν μας ζήτησε ο Παύλος αυτό. Μπορεί να το ζήτησε από την κοινωνία. Ωραία. Μην γίνετε τιμητές μας. Από εμάς δεν ζήταγε αυτό. Από εμάς ζήταγε να κάνουμε τραγούδια.
Σε πρώτη φάση λοιπόν, εμείς το όνειρο του αδερφού μας είναι να κάνουμε τραγούδια. Μπορεί και να με μεγάλη προσπάθεια, εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αλλά εμείς όλοι το καταλαβαίνουν, ξέρουν όλοι τι λέω. Με μεγάλη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα τραγούδι. Θα είναι μεγάλη προσπάθεια αυτό. Θα είναι μεγάλη νίκη του Παύλου άμα συμβεί αυτό, το ένα τραγούδι. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσω για ένα τραγούδι. Για τίποτα παραπάνω. Οτιδήποτε άλλο συμβεί θα βγει εφόσον όλοι αποδείξουμε ότι μπορούμε να σπείρουμε το πράγμα όπως πρέπει. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω παιδιά της νέας γενιάς, παιδιά παρεξηγημένα μέσα μου 100%. Όχι, η γνώμη μου δεν άλλαξε, η γνώμη μου διαμορφώθηκε και πήρα πάλι ένα μάθημα τώρα στα 45 μου ότι και εγώ και ο Μετσέλος, δηλαδή είμαστε συνομήλικοι και ο Πετσούκης, ότι εντάξει, μπορεί ο τρόπος τους να είναι διαφορετικός, αλλά το έχουνε. Το έχουνε. Μπορούν να αφηγηθούν. Δεν με προσβάλλει κανείς από αυτούς πια. Και εφόσον δεν με προσβάλλει, καταλήξαμε στο ότι δεν είμαστε ξένοι και σαν γείτονες λοιπόν συνεχίζουμε παραπάνω. Αυτό παιδιά, και θέλω να μείνουμε εδώ, βορρά, ειδικά από ένα παλιό των δρόμων του 85, φασιστοκυνηγό, που δεν έχει ούτε μία μοίχη από τους φασίστες πάνω του, όπως είμαι εγώ, μπορώ να την πάρω μια και καλή, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω ούτε μία μοίχη, τους γαμούσα όπου τους πετύχαινα αυτούς, είμαι νικητής εγώ, κατάλαβες, αλλά είμαι εδώ γιατί ο Παύλος έχασε. Εντάξει. Και ξέρω ότι δεν του άρεσε να χάνει. Αν ήταν να χάνει θα είχε φύγει. Έκατσε μήπως και κερδίσει για να μας ξεφτυλίσει. Δεν ήθελε να πεθάνει ο Παύλος. Εντάξει, ήθελε να μας ξεφτυλίσει και εμάς και τους φασίστες. Έχει πάρει τα μαθήματά του από άλλους εδώ και χρόνια και ξέρω. Ακριβώς τι λέω, όποιος διαφωνεί να μην το πει λοιπόν. Έχασε για να κερδίσουμε εμείς. Ναι, εμείς κερδίζουμε. Εμείς δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Αλλά έχει και σημασία ότι εγώ θα θυμάμαι ότι ο Παύλος έχασε. Άσχετα τι κερδίσαμε εμείς. Ωραία. Δεν θα το συγχωρέσω εύκολα τον εαυτό μου που άφησα τον Παύλο να χάσει. Το τι θα κάνω όμως δεν θα το μοιραστώ ποτέ με κανένα σας. Γιατί αυτά τα πράγματα, παιδιά, μπορεί δεύτερος πραγματικά να μην χωράει με τις αντιλήψεις τις δικές μου. Το τι θα κάνει η κοινωνία είναι δικό της θέμα. Το πώς θα ξεσηκωθούν τα κινήματα. Το αν θα τον κάνουν πανό, τα χουλιγκάνια, σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, ας τον κάνουν. Εμάς μας λέγονται μηνύματα από ανθρώπους του hip-hop που δεν μπορούσαμε καν να τους βρούμε για να τους κλείσουμε συναυλία δηλαδή. Όχι. Και μας έρχονται κατά ρηπάς και ό,τι χρειαζόσαστε και εδώ είμαστε εμείς κτλ. Εμείς αυτό θα δουλέψουμε για αρχή, παιδιά, έτσι δεν είναι εσείς ή το τραβάω. Πολλοί δημοσιογράφοι σήμερα εδώ. Ποιος από εσάς νοιάστηκε τι είναι το hip hop στην Ελλάδα ένα μήνα πριν? Συγγνώμη λίγο, δεν σας διέκοψα εγώ. Να μιλήσω και μετά μπορείτε να... Κάνει πολλά ρεπορτάζ για το hip-hop. Ναι, για την πλειοψηφία. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι, σε καμία περίπτωση, σε κανένα είδος ανθρώπου, σε καμία δουλειά, σίγουρα. Συγγνώμη αν σας έδειξα. Ναι, μην το παίρνετε σαν ρητορικό. Πάρτε το σαν στατιστικό ερώτημα. Μην το πάρετε σαν. Μην το πάρετε. Τι έχεις με τον Ευθύμη? Μπράβο, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εμένα με προσβάλλεις τώρα. Θα έρθει η ώρα του. Κάτσε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά για τον Ευθύμη. Μπράβο, δηλαδή τι μας λες, τίποτα καινούργιο μας λες. Θα σου δοθεί, αγόρι μου. Θα βγει ο Ευθύμης προς τα εκεί. Πιάσε τον όμορφο και ανθρώπινο να, άμα έχει όρεξη για τον παιδί, να σου λύσει την απορία σου. Εμάς μας την έλυσε. Δεν μας κάλυψε. Μας την έλυσε όμως. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Ωραία, να σου πω κάτι. Εμείς πρώτα απ' όλα μπορούμε να πεθάνουμε για να υποστηρίζει και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, όσο τραβηγμένο και να είναι. Αυτό έξω στους δρόμους, πια το θυμάστε. Ρε, γιατί έχω σταματήσει να το λέω, σου μοιάζω για πολύ ειρηνικός άνθρωπος. Ήταν λίγο ειρηνικό, ήταν χίπικο αυτό. Λοιπόν, άκουσε με σε παρακαλώ, δεν θέλω
Δεν θέλω να επιτεθεί. Εγώ θα προστατεύσω οποιονδήποτε σήμερα εδώ μέσα διαφωνώ. Συμφωνώ. Το καταλαβες. Αυτή είναι η λογική μας και το κάνω για τον Παύλο. Γιατί ο Παύλος μας έχει διαλέξει όλους εμάς. Σεβαστείτε το. Δεν σας ζητάμε ρε εσύ τίποτα. Δώσε μου, Μιχάλη, δώσε μου. Ναι, αγόρι μου, επειδή ήταν επί του προσωπικού, θα σου δώσω, αλλά μην πάμε προς τα εκεί. Μην πάμε στα προσωπικά. Πρέπει οι άνθρωποι να μας ρωτήσουν και κάτι. Έχουμε καλέσει κόσμο και δεν τους έχουμε καλέσει μόνο για να τους προσβάλλουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δώσε μου, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε καλέσει κόσμο μόνο για να τον προσβάλλουμε τώρα. Επειδή τους βρήκαμε. Ας μας κάνουν και ερωτήσεις. Αλλά μην το ξεχνάμε, αυτό είμαστε σε συνέντευξη τύπου. Ναι, δεν θέλω να μονοπολίσω αυτό το βήμα, δεν θέλω να πάρω αυτό το βήμα για να λύσω οποιαδήποτε απορία ή παρεξήγηση έχετε. Εγώ έχω έρθει για τον Παύλο, εμένα μπορείτε να με βρείτε οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε στιγμή. Έτσι. Και παρακαλώ, μην ξαναδιακόψετε για μένα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ερωτήσεις. Άνε το μικρόφωνο, υπάρχει ένα μικρόφωνο εδώ, ήδη με την ώρα είμαστε λίγο, μας κυνηγάει. Συγχωρέστε και πάλι την επίθεση που γίνεται στον τύπο. Δεν είμαστε τα αγαπημένα παιδιά του τύπου, άρα υπάρχει μια αποθυμένα. Δεν απολογούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ πάντα με τους δημοσιογράφους είχα τη λογική του Meet the Assassin. Γι' αυτό όσοι με αγαπούν από τους δημοσιογράφους είναι αυτοί που ανέχονται και κάποια πραγματάκια. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε με βρασμό όλοι, είμαστε πάνω στον πόνο μας. Καταλαβαίνετε, αν πηγαίνατε, ας πούμε, ειδικά στη μάνα του Παύλου, θα ακούγατε χειρότερα πράγματα από εμάς. Είμαστε οι αμέσως επόμενοι να ακούσετε τα χειρότερα πράγματα. Μπορεί, αν ρωτήσετε τον κόσμο έξω, να ακούσετε και καμιά καλή κουβέντα. Αλλά συγχωρέστε μας γι' αυτό. Έχουμε νομίζω τη φόρτιση. Λοιπόν, μπορείτε να ρωτάτε συγγνώμη, επειδή δεν μας έχει ξανατύχει να το κάνουμε αυτό, ούτε άλλο θύμα για να σας βρίζουμε αυτό. Εγώ σας έχω αφιερώσει πολλά όμορφα τραγούδια και άλλοι πολλοί. Δεν νομίζω ότι σε 50-60 άτομα ή όπου φτάσουν αυτά θα περαστεί ότι εμείς την πέσαμε στους δημοσιογράφους. Αυτό αν έγινε ανθρώπινα από όλους μας. Θέλουμε να υπάρχει πραγματικά διάλογος, θέλουμε, σας ζητάμε πραγματικά, να γράψετε ό,τι πήρατε από τα μάτια μας και από ό,τι υπόθηκε για τον Παύλο, γιατί αν κάνετε μια όμορφη μίξη αυτών που ακούστηκαν, θα έχετε μια μικρή εικόνα για αυτό το παιδί, να την αφηγηθείτε στους άλλους. Και από κάτω σας παρακαλώ πολύ, συμπληρώστε τα δικά σας και κάντε μας κριτική για το τι υπόθηκε. Όχι όμως για τον Παύλο, για τα υπόλοιπα που μπορεί να μην είπαμε. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Συγγνώμη, επειδή διακόψαμε, Μιχαλή. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, θέλω να πω πως προσωπικά εγώ καταδικάζω οποιονδήποτε δημοσιογράφο, πολιτικό, οποιονδήποτε καπηλεύεται το όνομα και το αίμα ενός νεκρού ανθρώπου. Για οποιοδήποτε όφελος, είτε για νούμερα, είτε γιατί ξαφνικά δείξανε όλοι σεβασμό σε αυτό που κάνουμε και ότι έχουμε έργο. Γιατί αν δεν ήταν ένας άνθρωπος της μουσικής αυτής και δεν επιτυχθώ σε κανέναν, έτσι. Την άποψή μου λέω, όπως μπορείτε να πεις και στη δικιά σας. Βλέπω αυτές τις μέρες ότι όλοι κάτι πάνε να κερδίσουν από αυτό. Όλοι. Όλοι. Δεξιοί, αριστεροί, κεντροδεξιοί. Όλοι. Εμείς κερδίσαμε αυτό. Εσείς θέλετε κάτι να κερδίσετε, όχι εσείς προσωπικά, όλοι αυτοί θέλουν κάτι να κερδίσουν. Εμείς χάσαμε απλά. Χάσαμε τον πρώτο γύρο όμως. Χάσαμε τον πρώτο γύρο. Στον επόμενο γύρο θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Δεν λέω να τα καταφέρουμε. Οκ. Απλά να σεβαστείτε και πριν ο καθένας σας βγάλει κάποια άποψη για τη μουσική που κάνουμε και ας είναι και αρνητική. Καλύτερα να ψάξει λίγο βαθύτερα τι λέει ο καθένας μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αν έχετε κάτι προσωπικό, παρακαλώ να λέτε σε ποιον να απευθύνεστε. Αν είναι γενικό, θα ψαχνόμαστε μεταξύ μας ποιος να σας απαντήσει, εντάξει. Με λένε Ρίκη Χατζή. Εργάζομαι στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα.
Δεν μπορώ να πω ότι σας γνωρίζω όλους, έτσι, αλλά όσα χρόνια κάνω ρεπορτάζ, 15 χρόνια, έχουμε μιλήσει με πάρα πολλά παιδιά, έχουμε έρθει στις συναυλίες σας, έχουμε προσπαθήσει να κατανοήσουμε πολύ το είδος της μουσικής στην επικοινωνία. Θέλω να ξέρετε, τουλάχιστον προσωπικά για μένα μιλάω, ότι εδώ απέναντι δεν έχετε εχθρούς. Όπως τώρα εδώ αποκτήσατε πολύ πιο καλούς και δυνατούς φίλους, έτσι, και θέλω να αισθάνεστε, τουλάχιστον για μένα προσωπικά μιλάω, ότι έχετε συμμάχους. Δεν για να σας κάνουμε τον καλό, αλλά επειδή βλέπουμε ότι πραγματικά αυτό που προσφέρετε είναι αυθεντικό και είναι αληθινό. Και μένα μου κάνει, μου κολλάει. Έτσι, τελεία. Θέλω να ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί συνάδελφοι που υδρώνουν τη φανέλα στο πεζοδρόμιο, που τρέχουν για να καλύψουν όλα αυτά τα φαινόμενα και τα σκατά που μας έχουν γεμίσει μέχρι εδώ. Έτσι, δεν είναι όλοι στο ίδιο σακούλι. Με καλύψανε τον τοποθετήσα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, μας έφυγε κάτι, έτσι, θερμό, κανείς μας δεν είναι αυτή. Το κατανοούμε απόλυτα, τα κατανοούμε απόλυτα. Τους φασίστες αντιπαθούμε, δεν θα τα πρέπει να ξέρετε ότι τον ίδιο φόβο και αγωνία έχουμε και εμείς από χθες μια πολύ καλή συνάδελφος που φοβάται να σηκώσει το τηλέφωνο γιατί αποκάλυψε πολύ συντακτικές πληροφορίες. Πήρε μαρτυρία πριν συνέντευξη από ένα πρώην μέρος της Χρυσής Αυγής. Την πήρα τηλέφωνο, τη λέω Ήρενα κουβελιό, τη λέω Ρένα μου, θα πάω στα παιδιά, πες μου ακριβώς τι σου είπε για τον Παύλο μου. Η κοπέλα ήταν σε δύσκολη θέση. Άρα είμαστε στο ίδιο μέτωπο, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, το πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, είπε ότι όντως ναι, σας το πιστοποιώ εγώ, ο Παύλος ήταν στόχος γιατί τους ενοχλούσαν οι στίχοι. Τους ενοχλούσαν αυτά που έλεγε. Το ερώτημά μου είναι, επειδή η hip-hop μουσική έχει αυτό το στόχο, έτσι, να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Δεν έχει το στόχο. Ναι, όχι, να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Ναι, ναι, με καλή έννοια το λέω. Θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε κι εσείς φόβο. Αν αισθάνεστε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος τείχος δικό σας να τους ενοχλήσει. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό το φόβο. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό το φόβο. Έχουμε μεγαλώσει ψάχνοντας, κοιτώντας πίσω από τον νόμο μας, ποιος διαφωνεί μαζί μας, να μας χτυπήσει. Και δεν έχει να κάνει με τον πολιτικό χώρο που ανήκει ο καθένας. Από όποιο πολιτικό χώρο και αν προέρχεσαι, από τη στιγμή που περπατάς χωρίς προστασία, όπως όσοι πιέμουν στα κανάλια, από τη στιγμή που περπατάς χωρίς προστασία στο πεζοδρόμιο, δέχεσαι βία, είτε είσαι δεξιός από τους αριστερούς, είτε είσαι αριστερός από τους δεξιούς. Και πολλές φορές αυτή η βία ξεφεύγει. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ποια είναι η βία η οποία παρακινείται, ποια από ποιους παρακινείται και μέχρι πού θέλει να φτάσει και πώς το εκμεταλλεύονται τα μέσα αυτό, αλλά δεν έχουμε ανοχή στη διαφορετική γνώμη. Δεν έχει η Ελλάδα καμία ανοχή στη διαφορετική γνώμη. Και κάποιες πολιτικές ομάδες δείχνουν να είναι μία συγκεκριμένα, είναι έτοιμη να σκοτώσει γι' αυτό. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος, πηγαίνει την κοινωνία 1000 χρόνια πίσω και μπορεί και παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει σε μένα που έχω χαρακτηριστεί από εδώ, έχω χαρακτηριστεί από εκεί και κάθε φορά και από εδώ και από εκεί με ψάχναν, θέλανε να με βρούνε. Αυτά συμβαίνουν και με αυτά τα πράγματα έχουμε μεγαλώσει. Και δεν πιστεύω ότι κανένας από εμάς δεν έχει άγνοια κινδύνου από τους στίχους που γράφει. Και ίσως γι' αυτό και δεν είμαστε όλοι τόσο αιχμηροί όσο μπορούν να είναι οι πιο πιτσιρικάδες που δεν ξέρουν και τόσο καλά τον κόσμο γύρω τους και που νομίζουν ότι θα είναι η παρέα τους πάντα τριγύρω τους προς τα πέντε. Πάντως έχουμε μεγαλώσει με αυτό το τρόπο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πέτρο, δεν απαντήσαμε αν φοβόμαστε ή όχι. Αυτό που φοβόμαστε είναι η σιωπή μας. Χρόνια τώρα. Δεν φοβάμαι γιατί ξέρω ότι η χαμένη της ιστορίας και αυτή είναι πολύ, δεν είναι μόνο η Ναζί. Οι χαμένοι της ιστορίας δεν έχουν να μας διηγηθούν τίποτα που να το χρειαζόμαστε για αύριο. Άρα λοιπόν δεν παραμυθιάζομαι από κανέναν από αυτούς, δεν φοβάμαι, όχι απλά θα ήταν τιμή μου να με σφάζουν γιατί θα πρέπει να παιδευτούν και λίγο παραπάνω, αλλά θα ήταν και όμορφο γιατί αν πεθαίνεις για αυτά που έχεις περιγράψει μέχρι τώρα, το ευχαριστώ δεν είναι μόνο το χειροκρότημα. Πρέπει να το πάρεις για τον εχθρό. Θα ήταν ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους φασίστες
να μας καρφώναν όλους. Μας καρφώσανε με τον Παύλο, αλλά εμάς μας πήρε εξόφαλτσα. Αν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουμε ζημιά, σε εμάς επειδή φωνάζουμε, θα την κάνουμε. Υπάρχουν άλλοι που θα φωνάζουν μετά. Υπάρχουν και άλλοι που θα φωνάζουν. Και συνήθως αυτό το πράγμα γίνεται χειρότερο. Και επειδή είμαι τόσο κότες και δειλοί, τους ξέρουμε χρόνια στους δρόμους, ξέρω ότι αυτοί σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν το ανέχονται. Και κρατώ μια κουβέντα του παππού μου, που ήταν καπετάγιος του Ελλάς, χωρίς να είμαι στο κουκουέ, έχει σημασία αυτό. Έλεγε, τους φασίστες τους χτυπάς στην υποχώρηση, όταν κανένας πια δεν νοιάζεται για αυτούς. Έτσι, να ρίξω κάτι απάλιο στο τράπεζι. Πάμε. Σημείωσε ένα στίχο. Είναι του Ραντίν. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν εδώ πέρα, είναι ο Βασίλης από την Κομωτινή. Γράφουν. Μπορεί κι εγώ να φοβάμαι, μπορεί κι εγώ να τρομάζω, άλλο φοβάμαι όμως κι άλλο δηλιάζω. Είμαι σίγουρο ότι οι καλές μας απαντήσεις και το ατού μας και το πουλέν μας είναι τα τραγούδια μας. Αυτή τη στιγμή η έκθεση είναι πολύ μεγαλύτερη για μας, γιατί δεν προλαβαίνουμε να σας περιγράψουμε την ουσία των πράγματων που κάνουμε τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν κανονικά, εγώ είχα και την ιδέα να σας απαντάμε με στίχους από την αρχή, αλλά γιατί ξέρω ότι αυτό είναι το ατού μας, αλλά θέλαμε να γιώσουμε, να χάσουμε τα λόγια μας, να μπερδευόμαστε, να μας φύγει και καμιά μαλακία, γιατί το hip hop δεν αποστείλω νερό. Έχει λάθη, έχει πάθει, έχει μάθει, έχει χάσει και κερδίζει. Δεν θέλω να πάρω το λόγο ιδιαίτερα σήμερα. Απλά θέλω να πω κάτι, επειδή απαντάω με αφορμή το ότι το hip hop είναι ένας χώρος στο οποίο έχει διαμορφωθεί από εξωτερικά ή τα εσωτερικά πρότυπα μια σκληράδα, μια κακία, ότι δεν μασάμε και πολύ και οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά φοβάμαι. Ευθέως. Εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ περισσότερο την ιστορία που βλέπει και καταγράφει και φοβάμαι πολύ περισσότερο το τι θα πούν αύριο για μας και ότι ήμασταν οι χαζοί της ιστορίας που δεν μίλησαν. Ειδικά τώρα. Και νομίζω ότι ο δεύτερος φόβος υπερνικάει τον πρώτο. Να πω και κάτι. Είμαστε πολύ ελληνικοί. Αλλά άμα αλλάξει, θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε. Εννοείται, φίλε. Και δεν θα δώσουμε κανένα ακούστη. Όχι, φίλε. Δεν παίζει αυτό. Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ δεν ο Παύλος όμω κλείθηκε, δεν θα αποκλειθώ. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Μια ζωή το hip hop. Μια ζωή το hip hop έδιωχνε. Εννοείται. Τους άλλους να σωθούν. Και καθόταν να πληρώνει τα σπασμένα. Υπάρχουν παιδιά που μαχαιρώνονται στις γειτονιές. Ναι, αγόρι μου. Πολεμάω όπως και εσύ, φίλε. Να σου πω κάτι, πάλι μας προσβάλλεις. Για τον Παύλο είμαστε εδώ. Άρα, όχι, κάτσε λίγο εσύ. Παιδιά, μετά, αφήστε να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους πρώτα απ' όλα, σας παρακαλώ πολύ. Όσο και αν σας φαίνεται τραβηγμένο ότι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αφήστε να την κάνουν και γιατί για κάποιους δεν είναι μόνο δουλειά. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ, εντάξει. Thank you.